Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα και τα θέματα των κτηνοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς προηγήθηκε μία σύσκεψη από την οποία προέκυψε και ψήφισμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Νίκο Δημόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πλέον βάζετε όρια από εδώ και πέρα στη νέα παραγωγική χρονιά που ξεκινά για τους κτηνοτρόφους και μάλιστα κάνετε και κάλεσμα προς τους συναδέλφους σας όσον αφορά τα συμφωνητικά που πρόκειται να υπογράψουν και όλο το θέμα φυσικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι είναι το εγωπρόβειο γάλα. Ναι, στην ουσία προσπαθούμε να δείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μονομερείς συμφωνίες, μονομερείς συμφωνητικά τα οποία υπογράφουν οι εταιρείες κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει η παράδοση του γάλακτος με τους κτηνοτρόφους, όμως με όρους οι οποίοι είναι λεόντιοι και χωρίς καμιά υποχρέωση των εταιρεών. Στην ουσία υπογράφονται τα συμβόλαια τα οποία λένε ότι ο κτηνοτρόφος θα δώσει στη συγκεκριμένη εταιρεία το γάλα. Η τιμή είναι κενή, δηλαδή ανοιχτή. Όσο πάει, υπάρχει υπόσχεση ότι θα πληρωθεί ο παραγωγός, αλλά στην ουσία το όσο πάει το κάνουν 3-4-5 εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες είναι και μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες που παίρνουν το εγωπρόβειο γάλα. Από εκεί πέρα και οι υπόλοιπες ακολουθούν. Αυτό το οποίο ζητάμε καταρχάς εμείς για να πιάσουμε το κουβάρι από την άκρη είναι να υπάρχει ένα συμφωνητικό το οποίο να καλύπτει και τις δύο πλευρές, ακόμα και με ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης συμφωνίας ή από τον ένα ή από τον άλλο, με συγκεκριμένη τιμή, την οποία συμφωνεί ο παραγωγός, και για τη συγκεκριμένη τιμή μπορεί να πάρει κάποια προκαταβολή, όπως γίνεται και σήμερα. Και στην ουσία η προκαταβολή είναι αυτή που τον εγκλωβίζει στην όλη διαδικασία του να δώσει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία το προϊόν του. Από εκεί και πέρα, η προκαταβολή αυτή όμως δεν ξέρετε ότι δεν αντιπροσωπεύει την ποσότητα που θα δώσει, διότι αυτή η προκαταβολή κάποια στιγμή, όταν ξεκινάει να αρμέγει ο παραγωγός, μέχρι να συμπληρωθεί, θα πρέπει να μην μπαίνει χρήματα. Στην ουσία όμως δεν αντιπροσωπεύει ποσότητα. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα δώσει ένα τόνο, δύο τόνους, μισό τόνο. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια σειρά, στην ουσία να υπάρχει τιμή στον παραγωγό και από εκεί πέρα όλα τα άλλα γίνονται. Διότι ο παραγωγός άμα συμφωνεί για συγκεκριμένη τιμή και δεν είναι ευχαριστημένος στο συμφωνητικό αυτό, στην ουσία είναι υπεύθυνος πράξης του. Αν δεν δει τη συγκεκριμένη τιμή και δεν συμφωνίζει, σημαίνει ότι μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Και το να ζεις με την ελπίδα ότι σήμερα συμφωνείς που είναι σε αρχής Οκτωβρίου και έρχεται ο Φλεβάρης, ο Μάρτης, όπως είναι στην περιοχή μας κυρίως, να ξεκινήσεις να αρμέγεις και με την ελπίδα ότι ξέρεις θα ανέβει πάρα πολύ η τιμή μέχρι τότε, η τιμή της αγοράς, είναι μια ελπίδα η οποία πολλές φορές είναι φρούδα, διότι βλέπουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες παίρνουν το προϊόν είναι αυτές που ορίζουν και την τιμή. Μάλιστα. Είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, κύριε Δημόπουλε, γι' αυτό και κάνετε αυτή την έκκληση προς συναδέλφους σας? Κοιτάξτε, είναι η γάγκρανα της διαδικασίας όλης. Δηλαδή, αυτό είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς πήραμε την απόφαση να πούμε μπροστά και να το διεκδικήσουμε. Και όχι μόνο να το διεκδικήσουμε, να το κερδίσουμε, διότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει κόστος για την πολιτεία. Απλώς ζητάμε να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, διότι με την νομοθετική ρύθμιση δεν υπάρχει θέμα στο να πει στη διαπραγμάτευση ο παραγωγός με την εταιρεία για να το ζητήσει, γιατί είναι σε αδύναμη θέση. Αυτός ο οποίος ορίζει την όλη διαδικασία είναι η εταιρεία. Άρα μπαίνει το κράτος στη μέση, θέτει τους όρους και από εκεί και πέρα. Η συμφωνία είναι θέμα των δύο μερών. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι τραγικό και το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι οι ίδιες αυτές οι εταιρείες οι οποίες συμφωνούν με ανοιχτές τιμές με τους παραγωγούς πουλάνε με κανονικές τιμές στη λιανική, στην ουσία στις εταιρείες, στα μάρκετ και σε όποιον άλλο πουλάει το προϊόν τους ή κάνουν εξαγωγές. Όπως και τα μάρκετ, όταν πάμε εγώ και εσείς να ψωνίσουμε, δεν μας ρωτάνε πόσο θέλουμε να αγοράσουμε το προϊόν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή, την πληρώνουμε και φεύγουμε. Ούτε ρωτάνε σε τι οικονομική κατάσταση είναι ο κάθε καταναλωτής για να μπορέσει να πληρώσει το προϊόν. Άρα πρέπει, για να μην σπάει η αλυσίδα πουθενά, από την αρχή να υπάρχει συμφωνία και έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και αν κάποιος συμφωνεί με χαμηλότερη τιμή, είναι και υπόλογος στον ίδιο τον εαυτό, στην οικογένειά του και στους γύρω του, διότι ξέρετε ότι ο καθένας κοστολογεί με έναν τρόπο το προϊόν του. Με αυτό ακριβώς. Αυτός και άλλωστε έχουμε ακούσει και συχνά να λένε ότι δεν είστε οργανωμένοι οι κτηνοτρόφοι, ώστε να υπάρξει μια συλλογική κίνηση και ένα συνολικό αποτέλεσμα απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό όμως, να ξέρετε, είναι και η δικαιολογία της κάθε κυβέρνησης. Δηλαδή, η κυβέρνηση πρέπει να βάλει κάποιους όρους στην αγορά. Συγκεκριμένους. Και αυτοί να τηρούνται. Εμείς δεν λέμε ούτε να παρέμβει στην τιμή του προϊόντος, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να έχει συγκεκριμένους όρους, παράδειγμα
πόσο θα είναι αυτή η συνεργασία, ποια διάρκεια, από ποια μέρα μέχρι ποια μέρα. Ξαφνικά η εταιρεία μπορεί να σου πει: εγώ σταματάω να παίρνω το γάλα, γιατί μειώθηκε στην περιοχή σου η παραγωγή και δεν με συμφέρει να έρθω. Όταν είμαστε στο τέλος σεζόν, ο παραγωγός δεν το κάνει αυτό το γάλα. Δεν πρέπει να αποζημιωθεί για την αθέτηση συμφωνίας. Ή ταυτόχρονα, αν ο κτηνοτρόφος ένα πρωί ξυπνήσει και μαλώσει με την γαλακτοβιομηχανία για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει εκείνος να αποζημιώσει την γαλακτοβιομηχανία η οποία χάνει ένα παραγωγό που έχει υπολογίσει στη δικιά του παραγωγή. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και μέσα στη συμφωνία. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν από πριν, υποχρεωτικά πεδία μέσα στις συμφωνίες αυτές τα οποία θα συμπληρώνονται, και η διαπραγμάτευση σας λέω ξεκάθαρα ότι θα είναι πραγματική από εδώ και πέρα, διότι κανένας δεν θα πάει να υπογράψει μια εξευτελιστική τιμή, διότι είναι σαν να υπογράφει τη θανατική καταδίκη του επαγγέλματός του και της οικογένειάς του. Άρα στην ουσία θα μπαίνει στη διαπραγμάτευση, θέλει δεν θέλει, και ο καθένας σας λέω πάλι κατά πόσο διαπραγματεύεται. Μπορεί να μπει και στη διαδικασία να πάει μαζί με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους της περιοχής του ή και όλης της περιφέρειας να διαπραγματευτεί, διότι να ξέρετε ότι σε άλλες χώρες τις διαπραγματεύσεις αυτές κανονικά τις κάνουν οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, αυτές οι οποίες είναι υπεύθυνες για το προϊόν. Παράδειγμα, αν γίνει η επαγγελματική της φέτας και υπάρχουν πραγματικά εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων σε αυτή τη διεπαγγελματική, θα μπορούν να διαπραγματευτούν με τους γαλακτοβιομήχανους ένα επίπεδο τιμής. Και από εκεί και πέρα, πάνω κάτω, ανάλογα την ποσότητα που έχεις ή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, να υπάρχει μια τιμή, και έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια πρέπει να ξέρετε ότι πουλάμε κάτω του κόστους, γι' αυτό και δυστυχώς οι κτηνοτρόφοι συσσωρεύουν συνεχώς χρέη. Και εκτός το ότι συσσωρεύονται χρέη στους κτηνοτρόφους, αρχίζουν και λιγοστεύουν, κύριε Δημόπουλε, και δεν ξέρω κατά πόσο στο μέλλον θα υπάρχει πλέον τοπικό γάλα και θα μπορούν οι βιομηχανίες να παίρνουν γάλα από τους δικούς μας κτηνοτρόφους από την περιφέρεια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όπως είδατε στην ανακοίνωσή μας, το γράφουμε ξεκάθαρο ότι είναι μια άθλια και κοντόφθαλμη πολιτική. Γιατί το ίδιο συνέβη και με την αγελαδοτροφία, όπου το αγελαδινό γάλα κοντεύει να εξαφανιστεί σαν παραγωγή από τη χώρα μας, μείναν πολύ λίγες μονάδες. Το ίδιο πάνω συμβεί και με την ογκοπροβατοτροφία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς, κυρίως μικρούς και μεσαίους, όχι πολύ μεγάλους παραγωγούς, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν οι ίδιοι τις οικογένειές τους. Ας πούμε χαρακτηριστικά ότι πολλοί πιστεύουν ότι οι κτηνοτρόφοι κάνουν το χόμπι τους. Δεν είναι χόμπι η κτηνοτροφία. Για κάποιους που έχουν λίγα ζώα έτσι για να περνάνε την ώρα τους, 5, 10, 20 ζώα, ίσως να είναι χόμπι. Για τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους είναι το επάγγελμα του βιοπορισμού τους. Δηλαδή ζουν τις οικογένειές τους. Και όταν κάνεις μια δουλειά, έχεις την απέτηση να παίρνεις και το ανάλογο, να έχεις τον ανάλογο καιρό να ζεις στην οικογένειά σου. Να έχεις τα προσωπικά σου έξω, τα οικογενειακά σου. Και εμείς έχουμε παιδιά που σπουδάζουν. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα του βιοπορισμού. Από εκεί πέρα κάποιοι πιστεύουν ότι ταπεινώνοντας την αξιοπρέπεια των κτηνοτρόφων με το δικό τους τρόπο, διότι έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι που λέμε, είναι σαν να πυροβολούν στην ουσία τα πόδια τους. Διότι σε μερικά χρόνια, όπως είπατε και εσείς, δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία. Ήδη φέτος η παραγωγή είναι πάρα πολύ χαμηλότερη. Θα πρέπει όλοι οι κτηνοτρόφοι να σκεφτούν και να κάνουν υπομονή και να μην υπογράψουν κανένα χαρτί. Αν μπορούν να μην πάρουν και προκαταβολές, ας μην πάρουν και προκαταβολές. Εκεί δεν είμαι κάθετος, διότι ο καθένας έχει το δικό του οικονομικό πρόβλημα. Φυσικά. Και το καταλαβαίνω όπως έχουμε όλοι μας. Όποιοι αντέχουν να μην πάρουν προκαταβολές, να μην δώσουν υπόσχεση για τίποτα, διότι η τιμή θα είναι πολύ ψηλότερη φέτος, να ξέρετε. Εγώ δεν θα πω νούμερο, αλλά οι ίδιες οι γαλακτοβιομηχανίες το λένε, όπως δεν κάνανε καμιά χρονιά. Οι ίδιες οι γαλακτοβιομηχανίες πηγαίνουν στον ίδιο παραγωγό 2, 3 και 4 φορές, διότι έχουν ανάγκη το γάλα, γιατί δεν βρίσκουν γάλα. Διότι καταφέρανε να κάνουν τους κτηνοτρόφους να μην παράγουν, να προσπαθούν να επιβιώσουν τα ζώα τους ή να πηγαίνουν στο σφαγείο στην ουσία τα ζώα τους για να σταματήσουν να χρεώνονται. Αυτή η διαδικασία έχει φέρει τη μείωση της παραγωγής. Όσο υπάρχει αυτή η μείωση, το πάνω χέρι, να ξέρετε, το έχει ο κτηνοτρόφος. Και αν περάσει και αυτή η διαδικασία της νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τα συμφωνητικά, να ξέρετε ότι η τιμή θα επανέλθει εκεί που ήταν και ακόμα ψηλότερα. Και μάλιστα κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα είναι και ένα προσοδοφόρο επάγγελμα, αν όλα πάνε καλά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι ένα επάγγελμα που κανένας το κάνει και όλοι φεύγουν από τη διαδικασία να είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Ελπίζουμε πραγματικά να έχει το επάγγελμα αυτό την θέση που του αξίζει και όλο και περισσότεροι να είναι κτηνοτρόφοι στην περιφέρειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε, για την τηλεφωνική επικοινωνία. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.